το να βρίσκουμε μεταξύ των νέων της Μητροπόλεως μας, της πόλεως μας, της περιοχής μας και να καμαρώνουμε το έργο μας. Να ξέρετε, αυτό που τώρα κάνετε στο σχολείο είναι αυτό που θα σας μείνει ως βίωμα στη ζωή. Και αυτή η αναφορά, αυτή η σχέση σε αλυσμόνη της πατρίδες είναι ό,τι καλύτερο μάθημα μπορείτε να πάρετε για να καταλάβετε όχι την έκταση την εδαφική του ελληνισμού. Ο ελληνισμός δεν είχε ποτέ σύνορα. Την πολιτιστική ευθύνη του ελληνισμού που εκλήθη να δώσει μηνύματα ζωής, τρόπο ζωής σε ολόκληρη την Οικουμένη. Η κλωτική χωρή. Χωρή με παράδοση. Ο κυκλωτικός χορός έχει την έννοια της ομολογίας ότι εγώ μόνος μου δεν μπορώ να σταθώ, χρειάζομαι το συγχωρευτή μου. Για να σταθώ και να χορέψω, χρειάζομαι να με στηρίξει κάποιο για να κάνω κάτι όμορφο. Αυτή η έννοια της ομαδικότητας, αυτή η έννοια της κοινότητας που υπήρχε πάντα στον ελληνισμό και με την οποία προχωράγαμε μπροστά. Όχι η έννοια της ατομικότητας, όχι η εγωιστική διάθεση, εγώ μόνος που δαπανώ, αλλά η έννοια του όλοι μαζί πάμε να κάνουμε κάτι όμορφο. Προσέξτε, τον ελληνισμό δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι παραγωγικό, δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι που θα αποφέρει χρήματα. Τον ελληνισμό τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι όμορφο, κάτι που θα σαγηνέψει την ψυχή, κάτι που θα δώσει μηνύματα. Παιδιά μου, εγώ στη ζωή σας εύχομαι να προχωράτε κάνοντας όμορφα πράγματα. Να σας καμαρώνουμε και να σας χαιρόμαστε, ακριβώς επειδή αυτό που θα κάνετε δεν θα έχει συνάρτηση με οικονομικά σχετίσματα και προτάγματα, αλλά με έναν ουσιαστικό τρόπο ζωής που θα σας κάνει όντως ανθρώπους και θα δίνει και σε εμάς την αφορμή να σας χαιρόμαστε και να σας χαμαρώνουμε. Καλή επιτυχία!